Η πανδημία έχει πάει πίσω τον προγραμματισμό σε πολλούς τομείς, σε πολλούς κλάδους. Ωστόσο, επειδή η κριτική Ελλάδα σε πάρα πολλές περιοχές βασίζεται και στο εγχώριο τουριστικό προϊόν και στην διαχείρισή του, το βλέμμα είναι στραμμένο στον σχεδιασμό για τον τουρισμό, προκειμένου βέβαια και η Κρήτη σε τοπικό επίπεδο εδώ και οι επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, τα ξενοδοχεία, το εμπόριο, η αγορά να αποκομίσουν ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βλατάκη. Μιχάλης Βλατάκης είναι πρόεδρος τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην κυρία Αρχοντάκη. Θέλω να σας ρωτήσω, θα το μεταφέρουμε, η Γιώτα βγήκε από το στούντιο, να σας ρωτήσω αν υπάρχει σχεδιασμός. Μιλάμε για σχεδιασμό, ξεκινάμε συζητήσεις, κάνουμε ρεπορτάζ. Σχεδιασμός για τον τουρισμό του 2021 υπάρχει? Πολύ καλή ερώτηση. Οφείλουμε να σχεδιάζουμε. Εμείς τουλάχιστον από εδώ, από την Κρήτη, που θεωρούμαστε και ναυαρχίδα, έχουμε ήδη μπει μπροστά. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Τουρισμού έχει κάνει εισήγηση στον Πρωθυπουργό. Εξού και έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, η οποία συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού θα ορίσει τις προτεραιότητες προκειμένου να επανεκκινήσει ο τουρισμός. Και πολλές από αυτές τις προτάσεις έχουν βασιστεί σε αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς. Αυτό το οποίο πρέπει να πιστέψουμε όλοι μας είναι ότι το εμβόλιο δεν είναι πανάκια. Το εμβόλιο θα έρθει όποτε έρθει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συμφέροντα, βλέπουμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι που επιτρέψαμε την έκφραση. Όταν παρατηρείτε μία καταγραφή στην εμβολιαστική διαδικασία, σίγουρα θα επηρεαστεί και ο τουρισμός. Σίγουρα θα επηρεαστούν και οι πρώτες αφίξεις. Έτσι, όπως θα λέτε είναι, όμως εμείς θα πρέπει να διαλαλήσουμε παντού ότι πέρυσι υποδεχθήκαμε 1.200.000 και παραπάνω εδώ στην Κρήτη και είχαμε πρωτόκολλα, είχαμε διάφορες δικλείδες ασφαλείας τις οποίες καλούμαστε να εφαρμόσουμε και να ανοίξουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε κλειστοί. Πρέπει να ανοίξουμε και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, παρόλο που δεν έχουμε κρατήσεις. Θεωρούμε ότι με την πορεία των εμβολιασμών που θα αλλάξει και η ψυχολογία, που θα ανοίξουν κατά κάποιο τρόπο τα lockdown, θα αρχίσει και η ροή των κρατήσεων, θα είναι της τελευταίας στιγμής και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρέπει να διαλαλήσουμε παντού πώς θα ανοίξουμε τον τουρισμό και τι θα ισχύει. Αυτό είναι εκ του κάνευ. Θέλω ένα σχόλιο σας, καθώς οι Γερμανοί, σύμφωνα και με αναφορές της TUI, η πρώτη επιλογή των Γερμανών είναι η Κρήτη για φέτος. Αυτό προκύπτει βέβαια μέσα από αναζητήσεις. Δηλαδή οι Γερμανοί μπαίνουν στο διαδίκτυο, αναζητούν τον προορισμό τους, τον καλοκαιρινό τους προορισμό και πρώτη επιλογή στη σχετική λίστα βγαίνει η Κρήτη. Σημερινά δημοσιεύματα σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω ένα σχόλιο σας. Το κλίμα διαμορφώνεται. Το κλίμα είναι θετικό. Τη σημερινή εποχή, αυτό το οποίο κοιτάζει ο ενδυνάμει επισκέπτης είναι η ασφάλεια. Ποιος προορισμός θεωρείται ασφαλής, τουλάχιστον παρά τα τελευταία κρούσματα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Διεθνούς Χάρτη, η Κρήτη θεωρείται πράσινη ακόμα. Και είναι έκκληση στους συντοπίτες μας να τη διατηρήσουμε πράσινη, διότι αν δεν προσέξουμε αυτή την περίοδο να μην έχουμε αρκετά κρούσματα και να μπορέσουμε να διατηρηθούμε στο χάρτη, θα είμαστε πρώτη επιλογή και θα το δούμε μετά όταν θα αρχίσει η σεζόν. Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε πρώτη επιλογή και αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Από τις επαφές, κύριε Βλατάκη, που έχετε με συναδέλφους σας του εξωτερικού και Γερμανούς, το επιβεβαιώνετε αυτό? Δηλαδή πέρα από τις αναζητήσεις, πέρα από τα δημοσιεύματα, έτσι, πέρα από τις έρευνες. Έτσι είναι όπως το λέτε. Εμείς θεωρούμαστε πολύ φερτινήφοι και σας είπα, ο λόγος είναι η ασφάλεια. Αισθάνονται ασφαλείς εδώ. Και αυτός είναι ο λόγος που, ο κυριότερος λόγος που θα επιλέξει κάποιος να ταξιδεύσει το 2021. Γι' αυτό λοιπόν το βλέπουμε εμείς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε προς όφελός μας. Και να το εκμεταλλευτούμε. Είχαμε κάνει μια συζήτηση, κύριε Βλατάκη, μέσα από την Κρήτη σήμερα και πριν από ένα μήνα. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Έχετε κάτι νέο να μας παρουσιάσετε? Δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, διότι δεν μπορούν να αλλάξουν όσο είναι σε τόσο αυστηρό lockdown οι χώρες από όπου αντλούμε τους πελάτες μας. Η κατάσταση θα είναι η ίδια. Όμως θέλω να σας πω ότι και οι tour operator και οι αεροπορικές εταιρείες που τα ταμεία τους είναι άδεια εδώ και πάρα πολύ καιρό αδειμονούν πότε θα αρχίσουν να παίρνουν κρατήσεις και βέβαια θα αρχίσουν με τους ασφαλείς προορισμούς εκ του ασφαλούς. Μάλιστα. Κύριε Βλατάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την παρέμβασή σας. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ.